Έχουμε 3 εβδομάδες ως τις ευρωεκλογές, ώστε από τη δική μας μεριά να γίνει όσο γίνεται πιο πλατιά συζήτηση. Με την πλειοψηφία του λαού μας, που καταλαβαίνει και το λέει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Με τον κόσμο που ανησυχεί, που προβληματίζεται, γιατί ο πόλεμος είναι μια υπόθεση που συμβαίνει δίπλα μας και σε αυτόν τον πόλεμο η χώρα μας συμμετέχει και στο μακελιό της Ουκρανίας και στη γενοκτονία του λαού της Παλαιστίνης. Να αξιοποιήσουμε αυτές τις μέρες, να καλέσουμε όλους και όλες να σκεφτούν μπροστά στην κάλπη την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών. Γιατί την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών θα είναι εδώ ο βραχνάς της ακρίβειας, οι μισθοί και οι συντάξεις που λήγουν στα μέσα του μήνα, η άγρια φορολογία με τις δόσεις και τις ρυθμίσεις που λαιλατεί το ήδη λαιλατημένο εισόδημα. Θα είναι εδώ το ΝΑΤΟ και η νατοϊκή σταθερότητα, αυτή η σταθερότητα για την οποία μιλάει ο Πρωθυπουργός και μιλούν και οι άλλοι. Μην ξεχνάμε την Ιερή Συμμαχία, όπως ονόμασε ο Κασελάκης αυτή τη συμμαχία που δολοφονεί λαούς. Αυτή η σταθερότητα η νατοϊκή έδειξε δείγματα μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, όταν η Συμφωνία των Πρεσπών έγινε φύλο και φτερό από τους νατοϊκούς γείτονες στη Βόρεια Μακεδονία. Όταν ο νατοϊκός σύμμαχος Ράμα μίλησε εδώ στο Γαλάτσι και αξιοποίησε τους μετανάστες Αλβανούς για τους δικούς τους σκοπούς, όπως αξιοποιούν και οι εθνικιστές στην ελληνική μειονότητα για τους δικούς τους. Όπως ο σύμμαχος Ερντογάν, νατοϊκός και αυτός, που με βάση και την επίσκεψη Μητσοτάκη ανοίγουν τη συζήτηση για διευθετήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν ανοιχτά και απροκάλυπτα και ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων και κυριαρχίας. Αυτή είναι η νατοϊκή σταθερότητα που αποτελεί κοινό ευαγγέλιο για όλο το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα. Την επόμενη μέρα από τις ευρωεκλογές θα συνεχίζεται η συμμετοχή της χώρας μας στο μακελιό της Ουκρανίας και στη γενοκτονία της Παλαιστίνης. Μαζί στηρίζουν, ψηφίζουν από κοινού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ψηφίζουν από κοινού στη χώρα, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Στηρίζουν το Ζελένσκι για να πολεμάει το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω αντιπροσώπου τους Ρώσους και τους Κινέζους, για να πληρώνουν οι ευρωπαϊκοί λαοί και ο ελληνικός λαός 80 δισεκατομμύρια μέχρι τώρα για να στηριχτεί αυτό το μακελιό, και ανοίγει λογαριασμός για άλλα 50 δισεκατομμύρια. Αυτά τα λεφτά τα πληρώνουν οι λαοί της Ευρώπης, τα πληρώνει ο ελληνικός λαός και μαζί αδειάζουν τις αποθήκες από πυρομαχικά για να συνεχίζεται το μακελιό, για να συνεχίζεται αυτή η σύγκρουση των υπεριαλιστών στη γειτονιά μας. Μαζί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπως αρνήθηκαν την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, στηρίζουν εδώ και 7 μήνες το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Στην αυτοάμυνα του Ισραήλ να δολοφονεί μέχρι τώρα 35.000 αμάχους Παλαιστινίους, να ξεσπιτώνει 2 εκατομμύρια κόσμο, να ετοιμάζεται να ολοκληρώσει αυτή τη σφαγή με τη Ράφα και την ίδια ώρα ομερτά για τη συμμετοχή ελληνικού πολεμικού της φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα για να φυλάει από τους Χούθη τις πλάτες του Νετανιάχου. Μισό εκατομμύριο τη μέρα κοστίζει στον ελληνικό λαό η συμμετοχή της φρεγάτας στην Ερυθρά, εκτός φυσικά από το στόχο που βάζει και τη χώρα μας στη λογική των αντιπίνων. Άρα, φίλες και φίλοι, αυτό το δίλημα πρέπει να μπει στην Ευρωκάλπη. Δεν αλλάζουμε κυβέρνηση στις 10 του Ιούνιου. Δεν αλλάζει ο αντιδραστικός χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι μπορεί να αλλάξει? Μπορεί να αλλάξει η δύναμη και η δυναμική του αντιπάλου τους. Μπορεί να αλλάξει η εκλογική επιρροή του ΚΚΕ να ανέβει ψηλά, γιατί αυτό θα εκφραστεί με νέες δυνάμεις, με νέες δυνατότητες του λαού μας,
οργανωμένα να αντιμετωπίσει, να φρενάρει, να ανατρέψει αυτά που έρχονται. Γιατί σήμερα αναγνωρίζεται ευρύτερα. Αναγνωρίζεται ότι το ΚΚΕ είναι η μόνη υπολογίσιμη πολιτική δύναμη που μπορεί να αντιπαρατεθεί στα ίσια με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Είναι η μόνη πολιτική δύναμη που στάθηκε στην πρώτη γραμμή των αγώνων αυτούς τους 10 μήνες που μας έλεγαν ότι το 41% του Μητσοτάκη δεν έχει αντιπολίτευση και δεν έχει αντίπαλο. Μαζί με τον αγωνιζόμενο λαό, στις απεργίες, στα μπλόκα των αγροτών, στους αγώνες και τις κινητοποίησεις δύο μήνες. Χάσαμε, τον βρήκαμε. 2 μήνες των φοιτητών στις διαδηλώσεις και τις κινητοποίησεις που έκαναν κατορθωτό η πλειοψηφία του λαού μας να είναι αντίθετη με τη συμμετοχή της Ελλάδας, με την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτό το μακελιό, να εκφράζει την αλληλεγγύη του στο λαό της Παλαιστίνης κόντρα στα φερέφωνα, στους παπαγάλους, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην καθημερινή πλήση εγκεφάλου που κάνουν. Αυτό το κίνημα με την πρωτοπόρα συμβολή του ΚΚΕ έχει αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς με την κυβέρνηση, με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επομένη των εκλογών. Γιατί η εκλογική μας άνοδο τον Ιούνιο μεταφράστηκε στους δρόμους του αγώνα. Αυτή απομείωσε τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη. Και φτάνει τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα είναι νίκη της Νέας Δημοκρατίας αν γράψει 3 μπροστά η κάλπη. Αν φτάσει δηλαδή το 30%. 10 μονάδες κάτω από αυτό που πήρε 10 μήνες πριν. Αυτή η αντιπολίτευση οδήγησε αυτή την κυβέρνηση στο να φοβάται να επισκεφτεί τα νοσοκομεία και να μπαίνει σαν τον κλέφτη είτε ο Πρωθυπουργός είτε ο Γεωργιάδης για να διαφημίσουν την πολιτική τους. Υπάρχει ανάγκη, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, να μπει το ερώτημα, ποιος θα σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, απέναντι στην κυβέρνηση, στις πολιτικές αποφάσεις που έρχονται, το κόμμα Κασελάκη, δηλαδή η κατάληξη του εκφυλισμού του ΣΥΡΙΖΑ, το lifestyle, το TikTok, οι Αμερικανιές, αυτή η πολιτική σαπουνόπερα, η οποία προβάλλεται καθημερινά και υποτίθεται είναι πολιτική αντιπαράθεση στη Νέα Δημοκρατία. Ποιος θα σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία? Το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη, που ο στόχος του είναι να έρθει δεύτερος ώστε να μπορεί μετά να διαπραγματεύεται με τον τρίτο για να ψηφίζουν μαζί νομοσχέδια όπως έκανε αυτούς τους 10 μήνες του Μητσοτάκη? Ή το κόμμα που αποτελεί το Υπουργικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ, οι υπουργοί του Τσίπρα που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και έφτιαξαν ένα νέο κόμμα? Άλλωστε δείγμα αυτής της πολιτικής, δείγμα του πώς αντιλαμβάνονται την αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, είναι η διοίκηση του Δήμου της Αθήνας, που διοικούν μαζί ΠΑΣΟΚ και όλες οι εκφάνσεις του ΣΥΡΙΖΑ, για να ακολουθεί ο Δήμος της Αθήνας σταθερά τα χνάρια του Μπακογιάννη σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Ό,τι και να λένε, φίλοι και σύντροφοι, ό,τι και να λένε τα σποτ μπροστά στις ευρωεκλογές από τα άλλα κόμματα, δεν κρύβεται ότι λένε ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι λένε ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση των ισχυρών, του κεφαλαίου, των λομπιστών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ταυτισμένη με το ΝΑΤΟ, που ετοιμάζει την οικονομία της να τη μετατρέψει σε πολεμική για να μπορεί να ανταποκριθεί πλέον στις απαιτήσεις της τρίχρονης αναμέτρησης που γίνεται με τον Πούτιν στις πεδιάδες της Ουκρανίας. Την Ευρωπαϊκή Ένωση που αποτελεί κοινή τους στρατηγική επιλογή. Μόνο το ΚΚΕ πανεύει ενάντια σε αυτή τη λυκοσυμμαχία, σε αυτή τη συμμαχία, την αντιδραστική ένωση που με τις αποφάσεις, τις οδηγίες, τους κανονισμούς, τα σύμφωνα, τις συνθήκες καθορίζουν όλους τους τομείς που διαμορφώνουν τη δύσκολη καθημερινότητα του λαού μας.
είναι παραμύθι, είναι ψέμα ότι άλλο είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, του Μητσοτάκη, και άλλο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν χώρες που τα κάνουν καλύτερα και εδώ το θέμα είναι ο Μητσοτάκης. Μαζί διαμορφώνουν αυτές τις αποφάσεις κυβερνήσεις τέτοιες και άλλες. Η ακροδεξιά μελώνει της Ιταλίας μαζί με τον νεοδημοκράτη Μητσοτάκη, μαζί με τον Μακρόν, τον κεντροαριστερό, μαζί με τον σοσιαλδημοκράτη στη Γερμανία, μαζί με τον σοσιαλιστή στην Ισπανία, από κοινού στις συνόδους κορυφής, στα ευρωπαϊκά συμβούλια, στα Eurogroup αποφασίζουν. Και οι αποφάσεις αυτές δεν αφήνουν τίποτα όρθιο. Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, πίσω της θα βρεις την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό προσπαθούν να το κρύψουν από την προπαγάνδα τους τα άλλα κόμματα. Πίσω από την τεράστια ακρίβεια που είναι ο μόνιμος βραχνάς των λαϊκών οικοκυριών στη χώρα μας, είναι οι μισθοί που παραμένουν χαμηλοί. Είναι η απελευθέρωση όλων των αγορών. Είναι τα χαράτσια για την πράσινη οικονομία. Αυτός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που πληρώνουμε στα βενζινάδικα, που πληρώνουμε στο φυσικό αέριο, που πληρώνουμε στους λογαριασμούς ρεύματος. Πίσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την ακρίβεια, βρίσκονται το πακέτο του Ταμείου Ανάκαμψης που δίνει δισεκατομμύρια και ενισχύουν την κερδοφορία η οποία εκτινάζει τον πληθωρισμό των επιχειρήσεων. Πίσω από την εργασιακή ζούγκλα, τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, τις ατομικές συμβάσεις, την εντατικοποίηση στη δουλειά πάνω από 13 ώρες, την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, την υπονόμευση των συλλογικών συμβάσεων, βρίσκεται η λευκή βίβλος για την εργασία. Είναι δεκάδες αντεργατικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τις ψηφίζουν από κοινού στο Ευρωκοινοβούλιο αλλά και στην Ελληνική Βουλή. Πίσω από την εμπορευματοποίηση της υγείας είναι η συνολική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η οποία βάζει το λαό να πληρώνει όλο και περισσότερο, ενισχύοντας κάθε μορφή ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα, συρρυκνώνοντας τους δημόσιους τομείς. Και εδώ θα δούμε και τις πατέντες του Άδωνη Γεωργιάδη, οι οποίες δεν είναι δικές τους, είναι ξεπατήκωμα από αυτό που συμβαίνει σε ευρωπαϊκά συστήματα υγείας. Μήπως πίσω από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν βρίσκεται τα ελεγόμενα ευρωπαϊκά πρότυπα της ενιαίας αγοράς πτυχίων που οδηγούν πτυχία με τιμή αλλά όχι με αξία? Ο Μητσοτάκης δεν ήταν που έλεγε σε αυτή τη βρώμικη προπαγάνδα του ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι εξαίρεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει και εμείς να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια? Τι δεν είπε? Ότι η Ελλάδα λόγω του κινήματος, λόγω του συσχετισμού, είναι από τις ελάχιστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν πληρώνουν οι φοιτητές για τις προπτυχιακές τους σπουδές. Γιατί στις άλλες χώρες πληρώνουν και για τις προπτυχιακές σπουδές. Αυτό θέλουν να κάνουν και στην Ελλάδα, δεν μπορούν και ούτε θα μπορέσουν. Πίσω και από την παντελή έλλειψη σχεδιασμού για την πολιτική προστασία που τον βλέπουμε με τις τεράστιες καταστροφές που ζούμε συχνά, με τους σεισμούς, με τις πυρκαγιές, με τις πλημμύρες που καταστρέφουν φυσικό πλούτο αλλά και περιουσία, βρίσκεται η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τα μετράει όλα με το κόστος και το όφελος. Τι κοστίζει και τι ωφέλη έχει το κεφάλαιο από τις επενδύσεις στην πολιτική προστασία? Αλλά και στο έγκλημα των τεμπών που προσπαθούν να μας πούν ότι ο Ευρωπαίος εισαγγελέας είναι πιο ευαίσθητος από τον Έλληνα εισαγγελέα, βρίσκεται η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της απελευθέρωσης των συγκοινωνιών, της ιδιωτικοποίησης των μεταφορών, η πολιτική που οδήγησε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να πουλήσει για 50 εκατομμύρια την Τρενοσέ στους Ιταλούς. Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, το ξεκλήρισμα της αγροτιάς, οι μεγαλειώδεις διαδηλώσεις των αγροτών σε όλη την Ευρώπη στοχοποίησαν τη λεγόμενη κοινή αγροτική πολιτική που ξεκληρίζει τους μικρούς και τους μεσαίους σε όφελος των μεγάλων επιχειρήσεων και στην αγροτική οικονομία.
Αυτή η πολιτική λοιπόν συνδυάζεται, φίλοι και σύντροφοι, και με παραμύθια. Γιατί ακούμε αυτό το παραμύθι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει δίνει λεφτά. Δίνει λεφτά. Μόλις στους 4 πρώτους μήνες του 24 ξαναήρθαν τα ματωμένα πλεονάσματα. Ξαναήρθε δηλαδή το σύμφωνο σταθερότητας από τα χρόνια των μνημονίων. 3,2 δισεκατομμύρια πλήρωσε στους 4 μήνες του 2024 ο ελληνικός λαός για αυτά τα ματωμένα πλεονάσματα που έχουν τη σφραγίδα όχι μόνο του Μητσοτάκη αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ή ακούμε το παραμύθι για τα δισεκατομμύρια του Ταμείου της Ανάκαμψης και τον καυγά που γίνεται για το πώς θα μοιραστούν αυτά, και ο Μητσοτάκης δεν τα μοιράζει καλά και εμείς θα τα μοιράσουμε καλύτερα. Για να δούμε τι προβλέπουν. Γνωρίζουμε όλοι ότι στην Αθήνα έχουμε ένα κτηριακό απόθεμα σχολείων το οποίο είναι γερασμένο, κακοσυντηρημένο και το οποίο έχει τεράστια προβλήματα. Πάνω από τα μισά από τα 400 σχολικά συγκροτήματα της Αθήνας έχουν ανάγκη άμεσων επισκευών. Τι προβλέπει αυτό το ταμείο για τη σχολική στέγη? Ούτε ένα ευρώ. Προβλέπει όμως δεκάδες εκατομμύρια για διαδραστικούς πίνακες, ώστε η εταιρεία που τους φτιάχνει να μπορέσει να βρει πελάτες και να τσεπώσει εκατομμύρια. Θα έχουμε λοιπόν σχολεία που θα πέφτουν τα ταβάνια, που θα πλημμυρίζουν οι αυλές, που δεν θα έχουμε εκπαιδευτικούς, αλλά θα έχουμε διαδραστικούς πίνακες. Ένα ακόμα πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από αυτή την ιστορία της ανάπτυξης και το πού πάνε τα λεφτά είναι αυτά τα ΕΣΚΙ, αυτά τα κοντέινερ της ανακύκλωσης που έχουν φυτρώσει σε γειτονιές της Αθήνας και εδώ πιο πάνω δίπλα από το 26ο Δημοτικό. 300.000 το ένα. 300.000 το ένα παίρνει ο επιχειρηματίας ο οποίος τα πουλάει από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 50 τέτοια εκτρώματα φτιάχτηκαν στην Αθήνα. Κυνηγάμε 2 μήνες το Δούκα να πάρει εδώ από δίπλα το Δημοτικό Σχολείο αυτό το πράγμα και όλο υπόσχεται ότι θα το πάρει. Άλλο παράδειγμα σε σχέση με την προσχολική αγωγή. Τι προβλέπει το Ταμείο Ανάκαμψης? Ούτε ένα ευρώ. Ενώ όλη η προσχολική αγωγή στην Αθήνα γίνεται σε κοντέινερ και σε προάβλια 3 σχολείων στο 6ο διαμέρισμα. Πού πάνε τα λεφτά για την προσχολική αγωγή? Στις δαντάδες της γειτονιάς. Εκεί θα πάνε κάποια εκατομμύρια. Τι προβλέπετε, τι πρέπει να έχουν οι δαντάδες της γειτονιάς? Μόνο λευκό ποινικό μητρώο. Κατά τα άλλα είναι ικανές να κάνουν προσχολική αγωγή για τα παιδιά μας. Και την ίδια ώρα ετοιμάζονται να κλείσουν 1.000 θέσεις στους παιδικούς σταθμούς της Αθήνας για βρέφη και παιδιά από τη νέα χρονιά. Η διοίκηση Δούκα, η διαφορετική διοίκηση από τον κύριο Μπακογιάννη. Αλλά ένα χτυπητό παράδειγμα, το οποίο κυριολεκτικά δείχνει σε τι σύστημα και σε τι οικονομία και κοινωνία ζούμε, την οποία θέλουν να διαχειριστούν, είναι ότι την ώρα που συνεχίζεται το κυνήγι για να διώξουν κόσμο από τα σπίτια του με δημεύσεις περιουσιών, την ίδια ώρα που γίνεται κυριολεκτικά αγώνας να προστατευτεί αυτή η περιουσία με μπροστάριδες τους κομμουνιστές και τα εργατικά σωματεία, στο ελληνικό του λάτσι που έφτιαξαν 3 κυβερνήσεις, χτίζονται 3.000 διαμερίσματα σε έναν ουρανοξύστη 200 μέτρων, τα οποία θα κοστίζουν 7.600 ευρώ το τετραγωνικό. Μια πόλη πλουσίων στη Γιάλα και την ίδια ώρα στην Κυψέλη, στα Πατήσια και στις γειτονιές της Αθήνας θα ξεσπιτώνεται κόσμος ή δεν θα μπορεί να βρει να νοικιάσει ένα σπίτι, γιατί το τουριστικό προϊόν Αθήνα απαιτεί καινούργιες εκμισθώσεις, καινούργια κεφάλαια να επενδυθούν στο τουριστικό κεφάλαιο. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η ανάπτυξη η οποία συνδυάζεται από κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και από πολιτικές επιλογές αυτής της κυβέρνησης. Είναι, έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, μία πραγματικότητα πολύ ευνοϊκή για το κόμμα μας.
η καθημερινή επαφή με το λαό, με την νεολαία, αλλά και οι ίδιες συμμετρήσεις που αυτοί κάνουν, αποκαλύπτουν ότι ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινής, όπως ονομάζεται γνώμης, δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, πάνω από το 35%, βλέπει εχθρικά, έχει έλλειψη εμπιστοσύνης, διαφωνεί, έχει αρνητική στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το έχει καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα μέσα από την καθημερινότητά του, μέσα από τη ζωή του, αλλά και σε συνδυασμό με τις πάλις, με την πάλη και με τον αγώνα που κάνει το ΚΚΕ για να αποκαλύψει το χαρακτήρα αυτής της υπεριαλιστικής ληστρικής συμμαχίας. Το ερώτημα λοιπόν είναι, στις 9 Ιούνιου όλος αυτός ο κόσμος θα εκφραστεί πολιτικά, εκλογικά, με ψήφο στο ΚΚΕ, αφού καταλαβαίνει, θα μείνει στην αποδοκιμασία, στη διαμαρτυρία, σε μια διάθεση, σε μια σκέψη η οποία δεν θα αποκτά πολιτική δυναμική ανατροπής, θα σκορπίσει στην αποχή ή σε ανέξοδες κατευθύνσεις για το σύστημα την επιλογή του, ή θα εμπιστευτεί την ψήφο του στο ΚΚΕ. Αυτό το πολιτικό δίλημα πρέπει να μπει ειδικά σε αυτόν τον κόσμο που έχει καταλάβει κυριολεκτικά τι παιχνίδι παίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανεξάρτητα αν θεωρούν τον εαυτό τους συντηρητικό, δεξιό, αριστερό, κεντρό ή όπως θέλουν να τον πούν. Γιατί στη χώρα μας, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει και ενισχύεται ένα διακριτό ρεύμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ. Ένα διακριτό ρεύμα το οποίο μπορεί να αποκτήσει και αποκτά δυναμική αποτροπής, ανατροπής. Υπάρχει ειδικά, φίλοι και σύντροφοι, κόσμος συντηρητικός που εκτιμά τη στάση, τις θέσεις, την αταλάντευτη προβολή των θέσεών μας, ακόμα και όταν φαίνεται ότι πάμε κόντρα στο ρεύμα, σε κρίσιμα μέτωπα στα οποία από κοινού ψήφισαν και αποφάσισαν η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα σε μια σειρά κρίσιμα νομοσχέδια. Τον καλούμε να κάνει το βήμα, να εμπιστευτεί την ψήφο του στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Υπάρχουν οι νέοι και οι νέες, μαθητές, φοιτητές, που μπορούν να συναντηθούν με το κόκκινο ψηφοδέλτιο της μάχης στην κάλπη. Οι σημερινοί φοιτητές, οι οποίοι όπως όλα δείχνουν θα αναδείξουν ξανά την πανσπουδαστική πρώτη δύναμη για τρίτη χρονιά στους φοιτητικούς συλλόγους στα πανεπιστήμια την Τετάρτη, αλλά και οι αυριανοί φοιτητές, η νεολαία που σήμερα αντιμετωπίζει αδιέξοδα και τη θέλουν απολύτικη με τα μοντέρνα, κυριολεκτικά να χάνεται η οργή και η αγανάκτηση να μην βρίσκει στόχο. Υπάρχουν οι χιλιάδες που πάλεψαν, που συναντήθηκαν μαζί μας σε κρίσιμες αναμετρήσεις, σε κρίσιμους αγώνες. Για αυτούς τους αγώνες, για αυτές τις αναμετρήσεις θα μιλήσει ο Γιώργος Στεφανάκης μετά, που είναι και καθήλυνα αρμόδιος, που είναι πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού, Τουρισμού, Ντελιβεράς, και έδωσαν μάχες στους δρόμους απέναντι σε αυτή την πολιτική. Γιατί αυτό είναι το ευρωψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Αυτοί είναι οι δικοί μας υποψήφοι, αγωνιστές της καθημερινότητας από όλους τους κλάδους και από όλες τις χώρες και από όλες τις περιοχές. Και αυτό γίνεται κόντρα στη λογική των celebrities, των αναγνωρίσιμων που ακολουθούν τα άλλα πολιτικά κόμματα. Προσπαθήστε να ξεχωρίστε ποιο celebrity είναι σε ποιο κόμμα. Ο ηθοποιός στο ΠΑΣΟΚ, ο ποδοσφαιριστής στη Νέα Δημοκρατία ή το μοντέλο στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η εικόνα την οποία διαμορφώνουν αυτά τα κόμματα. Γι' αυτό και είναι κριτήριο ψήφου και αυτό, και το πώς συγκροτείς το ευρωψηφοδέλτιο και το πώς αντιλαμβάνεσαι την πάλη για την πολιτική. Δίνουμε, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, τον αγώνα άνθρωπο τον άνθρωπο παντού. Τα πράγματα αλλάζουν, μπορούν να αλλάξουν, μπορούν να δημιουργήσουν άλλη δυναμική με το ΚΚΕ ψήφο.
ψηλά την επόμενη μέρα. Ειδικά εδώ στην Αθήνα και στην Αττική, που το κόμμα μας είναι τρίτη πολιτική δύναμη, έχουμε μεγάλη ευθύνη να δώσουμε τον αέρα της μεγάλης εκλογικής ανόδου του κόμματός μας την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών. Είναι στο χέρι μας, θα τα καταφέρουμε. Γεια σας.